Με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα γιορτάστηκε η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Ο εορτασμός την 21η Νοεμβρίου καθιερώθηκε μετά τη μεταπολίτευση το 1975 και έχει φυσικά και θρησκευτική προέκταση αφού γιορτάζονται και τα εισόδια της Θεοτόκου. Τις ενόπλες δυνάμεις τίμησε και η Κόρινθος με εκδηλώσεις στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Από νωρίς το πρωί χτυπούσαν χαρμόσυνα οι καμπάνες και ακολούθησε δοξολογία χώρος τατούτος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κορίνθου Διονυσίου. Γιορτάζουμε σήμερα τα εισόδια της Θεοτόκου. Γιορτάζουν και οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, που έχουν ως ρόλο την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της πατρίδας μας. Στις απειλές απαντούμε με ετοιμότητα και ήρεμη αποφασιστικότητα. Όταν είμαστε ενωμένοι, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα και τίποτα. Χρόνια πολλά στις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι τα εισόδια της Θεοτόκου, γιορτή της Παναγίας μας, της υπερμάχου στρατηγού, αλλά και γιορτή όλων των ενόπλων δυνάμεων. Εγώ θα ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους, στο στρατό, στο ναυτικό, στην αεροπορία, που είναι πάντα στις επάλξεις για την προάσπιση της πατρίδος μας και των ιδανικών μας. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Εορτάζουμε σήμερα την μεγάλη γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Γιορτάζουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα από όλες τις γωνιές της χώρας μας στέλνουμε ένα εκοφαντικό μήνυμα. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε έτοιμοι, είμαστε αποφασισμένοι απέναντι σε όλους όσους μας προκαλούν και μας απειλούν. Ανά πάσα στιγμή θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, τα ιερά και τα όσια, τον πολιτισμό μας, τη θρησκεία μας, την ελευθερία μας και τη δημοκρατία. Χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις, στην ηγεσία, στους αξιωματικούς και στους οπλίτες. Τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς μας που έδωσαν τη ζωή τους για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την δημοκρατία και την ελευθερία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που από το Σύνταγμα και τη δημοκρατία μας έχουν ως αποστολή να διαφυλάξουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και το κάνουμε μεγάλη επιτυχία και το αξιωμαχό τους δεν αμφισβητείται. Απαιτείται όμως στήριξη, μεγαλύτερη στήριξη του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων για να διεκπεραιώσουν το καθήκον τους, αλλά και των εφέδρων, των παιδιών που υπηρετούν εκεί, καθώς και σε υποδομές και μέσα που πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και να δίνουν και κάποια ευρώ στην ελληνική βιομηχανία που δυστυχώς δεν γίνεται. Στις 11 έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου, των Ενώσεων Εθνικής Αντίστασης και των Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων στο Μαυσολείο των Ηρώων. Τιμήσαμε με την παρουσία μας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν στο παρελθόν ακόμα και τη ζωή τους για την ανεξαρτησία μας, για την εδαφική ακεραιότητα, για την δημοκρατία μας και σήμερα με τα ίδια λόγια ακριβώς ζητάμε να συνεχίσουν οι ένοπλες δυνάμεις την προσφορά στην πατρίδα για την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία μας και τη δημοκρατία μας και βεβαίως να συνεχίσουν όσο μπορούν και το κοινωνικό έργο που πολλές φορές βλέπουμε τις ένοπλες δυνάμεις να προσφέρουν όταν χρειάζεται σε καταστάσεις, σε καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες και με τις πλημμύρες και με τις πυρκαγιές που είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η Παναγία να είναι πάντα δίπλα στους ένοπλες δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, να δίνει φώτιση και με την ευλογία της να κρατάει τους Έλληνες ψηλά, να κρατάει τα σύνορα δυνατά. Έτσι όπως πολέμησαν οι πρόγονείς μας, έτσι όπως πολέμησαν αυτοί οι άνθρωποι, οι ένοπλες δυνάμεις που ήταν εδώ σήμερα με υψηλό το ηθικό. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Ένα διπλή γιορτή σημερινή, τα εισόδια της Θεοτόκου μας και ο εορτασμός των ενόπλων δυνάμεων και βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τις γυναίκες και τους άντρες των ενόπλων δυνάμεων που με πίστη και με δύναμη ψυχής βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και σε όλα αυτά που έχει προκαλέσει η κλιματική αλλαγή, αλλά κυρίως στα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Είμαστε δυνατοί και ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε μέρα γινόμαστε ακόμα δυνατότεροι. Χρόνια πολλά.
Στο τελευταίο κομμάτι των εκδηλώσεων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του έθνους. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.